κάτι που φαίνεται να είναι κόντρα με τα προηγούμενα. Εμείς ξέραμε ότι η αριστερά είναι υπέρ των συνεργασιών, του διαλόγου, του ανοίγματος κτλ. Και τώρα ξαφνικά αυτό που καταγγέλατε τόσα χρόνια, τους πυλώνες του κομματισμού και της αυτοδυναμίας, τώρα γυρίσατε σε αυτό. Για εμάς η αυτοδυναμία είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, εφικτός στόχος σε αυτές τις εκλογές. Και έχουμε την αίσθηση και αυτό που προσλαμβάνουμε από την κοινωνία, αλλά και αυτό που βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει όλη η δυναμική έτσι ώστε τις δύο τελευταίες εβδομάδες να είναι ένας στόχος ο οποίος και θα επιτευχθεί στην 25η Γενάρη. Είναι όμως αυτό, κύριε. Είναι θεμητός στόχος για όλα τα κόμματα αυτό. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη γνώμη. Στοχεύετε στο στόχο της αυτοδυναμίας, γιατί δεν έχετε συμμάχους, θα σας πει κάποιος. Γιατί είναι ο τρόπος για να απαντήσετε στο δεν θέλω το ποτάμι, δεν θέλω το Πασόκ, δεν θέλω το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου. Δεν μπορώ και, γιατί έχω μεγάλες διαφωνίες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα. Ναι, μην έγινε, να σας πω. Το κουμπέ δεν σας θέλει αυτό. Πώς βλέπουμε εμείς την αυτοδυναμία. Ναι, άρα. Για εμάς η αυτοδυναμία, για το ΣΥΡΙΖΑ η αυτοδυναμία είναι πολύ σημαντική για δύο πολύ βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ διαφορετικό όταν θα πας να κάτσεις στο τραπέζι με τους εταίρους για να συζητήσεις σε σχετικά με το πρόγραμμα, σχετικά με το δημόσιο χρέος, να έχεις μια ισχυρή καινοπή λαϊκή εντολή που να γνωρίζουν αυτοί που κάθονται απέναντι στο τραπέζι ότι είσαι μια κυβέρνηση ισχυρή, σταθερή, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση ενισχύει τη διαπραγματευτική, στη Γερμανία δεν είναι ισχυρή. Ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη. Δεν θα σας τρελάνω καθόλου. Είναι τη ίδια η κατάσταση της Ελλάδας με τη Γερμανία. Με συγχωρείτε, κύριε. Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη που είναι συμμαχικές είναι ανίσχυρες. Και ο Τσίπρας είναι πιο ισχυρός από όλους αυτούς. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια δύσκολη προσπάθεια να συζητήσει σε μια δύσκολη θέση που έχει βρεθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Και στους άλλους. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την ανάγκη να πάμε με μια ισχυρή γραμμή στη διαπραγμάτευση. Αυτό που λέτε αυτό έχει τη λογική του κύριε Σακελαρίδη, καμία αντίρρηση, αλλά θα σας πει κάποιος ότι η δύναμη, και το λέτε κι εσείς, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι η δύναμη προέρχεται από το λαό. Και ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι ισχυρές με αυτοδυναμία 152, 153, 155, που τη δίνει ο εκλογικός νόμος λόγω των ποσοστών, αλλά μια κυβέρνηση που παίρνει 35-36% και αυτή την κριτική ασκούσατε στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ισχυρή στο λαό. Επομένως, ο στόχος είναι η διεύρυνση της βάσης και γι' αυτό μιλούσατε και για συσπυρώσεις κτλ. Και τώρα ξαφνικά, ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον τρίτον, με κανέναν. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή. Ούτε με τους όμορους. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή υπάρχει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση με τα άλλα κόμματα. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Με ποιους θα συνεργαστούμε? Είναι εύκολο να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου? Είναι εύκολο να συνεργαστεί με το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου ή με το ποτάμι? Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Θα σας απαντήσω και για τον κύριο Καμένο. Να μπαίνει στη Βουλή, θα σας απαντήσω για τον κύριο Καμένο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου τύπου συνεργασία θα ήταν πλήγμα και για την πολιτική αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τη στιγμή που ο κόσμος μας το ζητάει, και με τον κύριο Καμένο, αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας το ζητάει και το βλέπουμε και στον κόσμο όταν βγαίνουμε έξω και το συζητάμε, ο ίδιος ο κόσμος μας λέει ότι πρέπει να βγει αυτοδύναμη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν άλλου τύπου δεσμεύσεις στο πλαίσιο μιας πολυκομματικής κυβέρνησης. Κύριε Σακελαρίδη, αλλιώς πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να το πείτε και αυτό στο λαό. Αφού ζητάτε αυτοδυναμία από τη μία, εμείς για να είμαστε ξεκάθαροι, παιδιά, θα σας πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται τη δύσκολη κατάσταση στην οποία θα κληθεί να πάρει αποφάσεις, βλέπει μπροστά του ποια είναι η διαμορφωμένη πραγματικότητα, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για τα κόμματα και τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει ή έχουν υπερασπιστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην κρίση, είτε υπήρχαν αυτά τα κόμματα, είτε δεν υπήρχαν, είτε δημιουργήθηκαν μετά. Αλλά έχουν εκτεθεί όλες οι απόψεις και με βάση όλες αυτές τις εκτεθειμένες και δημόσιες απόψεις είναι όριμος ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι και για το δικό του το συμφέρον η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάμε σε δεύτερες εκλογές, μια πολύ σημαντική υπόθεση για όλους μας και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα χρειαστεί να πάμε. Χρειαστεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι εγωιστικό τώρα που λέτε. Όχι, δεν είναι εγωιστικό. Εμάς ο δικός μας ο στόχος. Δεν το πάμε κυβερνήσετε από τώρα πριν τις εκλογές. Ο δικός μας στόχος. Θα κυβερνήσουμε μετά την 25η Γενάρη. Όταν θα εκφραστεί η βούληση του ελληνικού λαού που θα δώσει την αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαστε σε θέση να κάτσουμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους και να έχουμε πολύ ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη. Γιατί η διαπραγματευτική δύναμη, όταν θα κάτσεις και θα συζητήσεις για το δημόσιο χρέος, δεν είναι ένα ζήτημα αμυγός οικονομικό. Δεν συζητάμε μόνο επί οικονομικών αντικειμενικών δεδομένων. Είναι σε συνάρτηση και με την πολιτική.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά εδώ για το τι θα συζητήσουμε με τους Ευρωπαίους, άκουσα και μερικά διαφορετικά πράγματα χθες από τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα είναι πιο διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα που συζήτησε για το χρέος. Προχθές το Σκάι. Μίλησε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και εγώ θέλω να γίνετε λίγο σαφείς στο συγκεκριμένο. Το δικό σας ευρωπαϊκό πρόγραμμα προέρχεται μέσα από τη διαπραγμάτευση. Δεν λέω όχι, δεν λέτε ότι θα κάνετε μονομερείς ενέργειες, θα κλείσετε μια συμφωνία. Είναι ένα νέο μνημόνιο. Είναι μια συμφωνία για ένα νέο μνημόνιο με λιγότερο επαχθείς όρους, με άλλα μέτρα κτλ. Αλλά είναι για ένα νέο μνημόνιο ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με τα χρήματα κτλ. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το μνημόνιο? Το μνημόνιο δεν είναι απλά ένα πακέτο, μια συμφωνία, δεν είναι ένα πάκο με χαρτιά δηλαδή που εφαρμόζεται μετά με σειρά εφαρμοστικών νόμων. Το μνημόνιο αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής. Είναι ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο εφαρμόστηκε ως πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας πριν από 5 χρόνια. Ως πρόγραμμα διάσωσης, το επαναλαμβάνω, και εφαρμόζοντας λοιπόν αυτό το πρόγραμμα διάσωσης, ερχόμαστε 5 χρόνια μετά με διαφορετικές κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα, να βλέπουμε ποια είναι η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Εμείς αυτό το οποίο θα, όχι απλώς θα το απαιτήσουμε, αλλά θα εφαρμόσουμε, είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο και πρόγραμμα πολιτικής. Στον αντίποδα της πολιτικής λιτότητας. Άρα ένα μνημόνιο, οποία, άλλου τύπου. Όχι, δεν είναι. Τι είναι και το μνημόνιο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε συμφωνία. Προφανώς και θέλουμε συμφωνία, κύριε Οικονόμου, κύριε Λυριτζή. Και θέλουμε συμφωνία. Θέλουμε συμφωνία όμως στον αντίποδα. Ναι, εμείς δεν υπάρχει συμφωνία όπως θέλετε εσείς. Θα υπάρχουν όροι. Αυτοί οι όροι που έχουν επιβληθεί ως τώρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι όροι που έχουν οδηγήσει σήμερα στα διέξοδα της ελληνικής οικονομίας και στην ανθρωπιστική κρίση. Εμείς σε τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν πρόκειται. Για να μιλήσουν οι κυρίες, θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να έρθουν οι χορηγοί και αμέσως μετά θα μιλήσουν οι χορηγοί. Να σας πω ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι ένα πείσμα ότι πάμε κόντρα στο μνημόνιο επειδή το έχουμε πει. Όχι, δεν είναι ζήτημα αυτό. Ρεαλισμού. Το ζήτημα του ρεαλισμού είναι ζήτημα ορθολογικό. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σακελαρίδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δημιουργούμε μαύρες τρύπες. Διάλειμμα, μετά το διάλειμμα. Πάμε.